Άφησε τους υψηλούς τόνους στις προηγούμενες δηλώσεις του Περιφερειακής Πελοποννήσου και για πρώτη φορά τοποθετήθηκε επί του θέματος, μιλώντας για κακούργημα όσον αφορά το σκηνικό με την καταγγελία για την υποκλοπή στην δίνη του οποίου βρίσκεται η Πελοπόννησος εδώ και μία εβδομάδα. Είναι θέμα άσκησης διοίκησης. Είναι κακούργημα η υποκλοπή. Παραβιάζει κάθε θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα. Κάθε δικαίωμα εξασφάλισης όλων αυτών που προασπίζονται και προασπίζεται το δίκαιό μας και πάνω απ' όλα ασφαλώς έχει να κάνει με ποινικές και αστικές ευθύνες κατά την διαδικασία άσκησης καθηκόντων. Πέτρος Σταντούρης, ωστόσο, μετέθεσε την όποια συζήτηση για το μέλλον, σημειώντας πως θα περιμένει το πόρισμα των αρμοδίων αρχών. Ο ίδιος παράλληλα προανήγγειλε και ένορκη διοικητική εξέταση. Υπάρχει και η απόφαση δική μου να δημιουργηθεί ΕΒΕ από πλευράς της διοίκησης με την ευρύτερη έννοια της για να επιτελέσουμε και εμείς το διοικητικό μας καθήκον. Βολή καταβολή ωστόσο από την πλευρά των μειοψηφιών, οι οποίες έθεσαν το ζήτημα ζητώντας την συζήτησή του. Είναι η ευκαιρία εδώ που είναι το πολιτικό όργανο, γιατί αυτά που έχουν συμβεί έχουν και πολιτικές προεκτάσεις. Θεωρώ ότι είναι η ευκαιρία αυτό το όργανο σήμερα ομόφωνα να αποφασίσει και να καταγγείλει αυτά που έχουν συμβεί με συγκεκριμένο ψήφισμα που εμείς τουλάχιστον θέλουμε να καταθέσουμε. Από τον κύριο Τατούλη ανακοινώθηκε ότι τη διοίκηση της περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, κύριε Γονικά, ακούστε. Καινούριος έδρας και εκτός μιλήσεις μετά από τους σκορπιούς, καινούρια ήθη. Θα σας ανακαλέσω στην τάξη, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ να μάθεις την άδεια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να πάει. Κύριε Τζαμουάνη. Υπάρχει μια ανησυχία και στους κατοίκους και στους υπαλλήλους και στον Κρατικό Συμβούλιο και μια ενημέρωση ακριβώς στις εξελίξεις που υπάρχουν. Από αυτό είναι σε εξέλιξη. Ήδη το έχουν αναλάβει οι ανακριτικές και οι εισαγγελικές αρχές. Βρίσκεται δηλαδή υπό διερεύνηση. Θα έλεγα και υπό διοικητική διερεύνηση.